Η αντιπυρική προστασία ξεκίνησε στις 1 Μαΐου του 2019 και θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου του 2019. Ο διοικητής του πυροσβεστικού σώματος, κ. Δημητράκης, ανέφερε στην κάμερα του επιλογές ότι το σώμα είναι καθόλου έτοιμο. Διαθέτει 34 αυτοκίνητα, τα οποία είναι όλα εν κινήσει, ότι η δύναμη του πυροσβεστικού σώματος σε έμψυχο υλικό είναι περίπου 190 άτομα, ότι έχουν πάρθει όλα τα απαιτούμενα μέτρα πρόληψης και ότι βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με το Δασαρχείο και τους Δήμους. Η εκεί περίοδος ξεκίνησε την 1 Μαΐου και τελειώνει τις 30 Οκτωβρίου. Για να την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης περίοδου, η οποία παρουσιάζει πολλαπλά προβλήματα, η υπηρεσία μας έχει συντάξει σχέδια και μνημόνια από την άνοιξη, τα οποία υλοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, έτσι ώστε ανάλογα τα στάδια ετοιμότητας είμαστε σε θέση τα μέσα και το προσωπικό να επέμβουν όπου και όταν χρειαστούν. Όσον αφορά το μηχανολογικό εξοπλισμό, αυτή τη στιγμή στο νομό μαζί με τα βοηθητικά διαθέτουμε περί τα 34 αυτοκίνητα περίπου. Τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα είναι όλα στο δρόμο, δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα παρόλο την παλαιότητά τους. Επίσης, το έμψυχο δυναμικό της υπηρεσίας είναι έτοιμο να κάνει αυτό το καλύτερο, να κάνει το καλύτερο δυνατό όπου και όταν χρειαστεί για την ασφάλεια του σεραίου πολίτη. Περί τους 190. Αλλά καταλαβαίνετε, υπάρχουν αποσπάσεις, υπάρχουν μετακινήσεις. Έτσι, είμαστε κοντά στο επίπεδο αυτό. Όσον αφορά τα έργα πρόληψης, τα οποία συνδράμουν στην επιτυχία κατάσβεσης μιας φωτιάς, είμαστε σε άμεση συνεργασία και με τα δασαρχεία του νομού μας, καθώς και με τους Δήμους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να παντρέψουμε τα μέσα που υπάρχουν όσον αφορά τα χωματουργικά μηχανήματα και να και από κοινού να υπάρχουν δράσεις, έτσι ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τα περισσότερα από τα περιστατικά πυρκαγιών που προκύπτουν οφείλονται σε αμέλεια, γι' αυτό και έδωσε τις πολύτιμες συμβουλές του στους αιρέους πολίτες, λέγοντας ότι πρέπει να αποφεύγουν το κάψιμο των σκουμπιδιών και των ξερών χόρτων, να μην ανάβουν υπαίθριες πισταριές, να μην πραγματοποιούν εργασίες οι οποίες μπορεί να προκαλούν σπινθήρες, όπως συγκολήσεις και κόψιμο με τροχό, να είναι προσεκτικοί και να μην πετάνε τα αποτσίγαρά του στην ύπαιθρο και φυσικά να μην αφήνουν σκουπίδια στο δάσος. Τη συγκεκριμένη περίοδο, επειδή ακριβώς τα περισσότερα των συμβάντων οφείλονται σε αμέλεια, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει να αποφεύγονται ως διαρροπάλου, έτσι ώστε να μην έχουμε την έναρξη και την επέκταση μιας δασικής πυρκαγιάς, η οποία μπορεί να εξελιχθεί καταστροφική και για τη ζωή των ανθρώπων, αλλά και για τις περιουσίες αυτών. Κάποιες μικρές συμβουλές πάνω στο θέμα αυτό, τις οποίες θα μπορούσα να δώσω προς το σεραίο πολίτη, είναι ότι δεν θα πρέπει να καίμε σκουπίδια, ξερά χόρτα, κλαδιά τα οποία έχουμε μαζέψει στην αυλή του σπιτιού μας, όπου για τον α ή β λόγο θα μπορεί να ξεφύγει η φωτιά και να επεκταθεί με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψισταριές στα δάση ή σε χώρους με ξερά χόρτα. Δεν κάνουμε κάποιες εργασίες οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Παραδείγματος χάρη οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού και άλλα τέτοια μέσα τα οποία θα προκαλέσουν σπινθήρες. Δεν πετάμε αναμένα τσιγάρα στον ύπαιθρο. Και επίσης, μετά από κάποιες δράσεις που έχουμε στους συγκεκριμένους χώρους, είτε για αναψυχή είτε λόγω εργασίας, δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος. Σε ό,τι αφορά την προστασία των κατοίκων, του συνέστησε να έχουν πυροσβεστήρες καλά συντοιμένους και σωλήνες ποτίσματος. Εφοδιαζόμαστε με επαρκείς οικιακούς πυροσβεστήρες και φροντίζουμε έτσι ώστε να είναι συντηρημένοι και όταν χρειαστούν να μπορέσουν να συνδράμουν το έργο της κατάσβεσης. Προμηθευόμαστε σωλήνα ποτίσματος με μήκος όσο και η περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε, για ευνόητους λόγους.